Στην Καλυθέα, ο δυνατός αέρας ταλαιπώρησε αρκετά τους 22 ποδοσφαιριστές αλλά και αυτούς που βρίσκονταν στους πάγκους. Ο Πλατανιάς πήγε στο El Paso με στόχο του 3-3 και έφτασε μία ανάσα από το να τα καταφέρει καθώς προηγήθηκε με το εκπληκτικό σου του Νασλίδη στο 61ο λεπτό. Ωστόσο το φινάλε ήταν επεισοδιακό. Οι γηπεδούχοι σοφάρισαν με τον Αρβανίτη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με την ομάδα των Χανίων να διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης. Το τελευταίο σφύριγμα συνοδεύτηκε από συμπλοκές μεταξύ των ποδοσφαιριστών, οι οποίες όμως με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων έλαβαν σύντομα τέλος. Συγχαρητήρια αξίζουν και στους παίκτες του Πλατανιά και στον προπονητή του, ο οποίος ζητάει να παιχτεί ποδόσφαιρο, αλλά και πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας μας, που έστω στο τελευταίο δευτερόλεπτο σημειώθηκε τον γκολ. Γιατί αυτό δείχνει ότι έχουν αποθέματα πολλά. Αν δέχεσαι την ισοφάριση στο 95, δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 αγωνιστικές μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Και τα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό.